Κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Ντεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζεται με αυτό, συνέβαλε αφενός στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα και αφετέρου έφερε στο φως πολλά και ουσιαστικά στοιχεία για την απόδοση όχι μόνο πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών. Δόθηκε έτσι δυνατότητα στον κόσμο να ενημερωθεί για τις συνθήκες και τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος και αυτό έχει τη σημασία του στη συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, τις οποίες οργάνωσαν εργατικά κέντρα, σωματεία, οι συλλόγοι γονέων, φοιτητών και μαθητών, για να μην επαναληφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Θεωρούμε δεδομένο ότι αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το πιθανότερο είναι πως το έγκλημα θα είχε θαυθεί. Καθώς όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν σοβαρές ευθύνες για το τραγικό αυτό συμβάν. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ψηφίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής καθώς δεν μπορούσε να την αποτρέψει. Γνωρίζοντας βέβαια πολύ καλά ότι μπορούσε εκμεταλλευόμενη την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή να κατευθύνει τη λειτουργία της και την ίδια στιγμή βεβαίως καταψήφισε τη συγκρότηση προανακριτικής Επιτροπής όπως άλλως αναμένονταν. Οι προτάσεις για προανακριτική Επιτροπή τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζοντας τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας η οποία διερευνούσε μόνο την οικονομική ζημιά της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, από τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 και όχι αυτό καθεαυτό, το εγκληματικό συμβάν στα Τέμπη. Και παρά το γεγονός αυτό, το ΚΚΕ στήριξε και τις δύο αυτές προτάσεις για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, γνωρίζουν όμως ότι όλες οι κυβερνήσεις, σίγουρα της τελευταίας 15ετίας, φέρουν βαρύτατες πολιτικές και ποινικές ευθύνες για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο. Για τη λογική του πάμε και όπου βγει. Με τα λιπέστατα μέτρα ασφαλείας, τα οποία αποτελούν και μη επιλέξιμο κόστος για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με αποτέλεσμα ο λαός και τα παιδιά του να παίζουν το κεφάλι τους κορώνα γράμματα και μάλιστα χωρίς καν να το γνωρίζουν. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή δεν είχαμε καμία αυταπάτη για τα όρια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση και τον αρνητικό συσχετισμό των δυνάμεων σε αυτή. Ωστόσο, παρά αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια συγκάλυψης από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας με τη μη κλήτευση ουσιαστικών μαρτύρων αλλά και τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τα άλλα κόμματα προκειμένου να αποκρύψει το καθένα από αυτά τις ευθύνες της δικής του κυβερνητικής περίοδου, κατά τη γνώμη μας φωτίστηκαν αρκετές πλευρές που συντέλεσαν καθοριστικά στο έγκλημα. Επιβεβαιώθηκαν τόσο οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες που διαχρονικά υπήρξαν για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και την ασφάλειά του, αλλά προέκυψαν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, δηλαδή όλων των Υπουργών Μεταφορών, αλλά και άλλων, που είτε μέσα από τις ενέργειές τους, είτε μέσα από σημαντικές παραλήψεις, υπονόμευσαν την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, αποδεχόμενοι έτσι το ενδεχόμενο, αν όχι προδιαγράφοντας την εξέλιξη του συγκεκριμένου εγκλήματος των Ντεμπών. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκαν οι ανταγωνιστικές σχέσεις που διαμόρφωσε ο προβληματικός διαχωρισμός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων σε θυγατρικές. Μάλιστα, η ΕΡΓΟΣΕ δημιουργήθηκε κατόπιν απέτησης της Κομισιόν, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στον ΟΣΕ ότι θα μπορούσε να προχωρήσει στην δημιουργία έργων
υψηλού τεχνικών αναγκών και προτεραιοτήτων και προδιαγραφών. Και μάλιστα τη δημιούργησε με τέτοιο τρόπο, ώστε άμεσα οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί να παρεμβαίνουν μέσα στην ΕΡΓΟΣΕ για να συγκρούονται εντός της ΕΡΓΟΣΕ τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα και με στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ να εκπροσωπούν, όπως φάνηκε από καταθέσεις μαρτύρων, να εκπροσωπούν επί της ουσίας ανταγωνιστικές εταιρείες μέσα στην ίδια την ΕΡΓΟΣΕ. Όπως επίσης συνέβαλε και η απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση στη συνέχεια του μεταφορικού έργου με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι υποδομές οι οποίες κοστίζονται και στην κατασκευή και στη συντήρηση παρέμειναν στο κράτος το αστικό, ενώ το μεταφορικό έργο που έχει γρήγορα κέρδος παραδόθηκε σε ιδιωτική εταιρεία μέσω της λογικής της απελευθέρωσης αφενός των εμπορευματικών μεταφορών και αφετέρου των επιβατικών μεταφορών. Μια ιδιωτικοποίηση η οποία γιγάντωσε τα αντικρουόμενα συμφέροντα πάρα πολλές φορές. Αντίστοιχα, η επιλογή της κατάτιμησης των διαφόρων συμβάσεων που αφορούσαν συγκεκριμένα έργα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα οδήγησε, όπως φάνηκε από την Επιτροπή, σε ασυμβατότητες των διαφόρων συστημάτων αλλά και σε μεγάλες καθυστερήσεις που προέκυπταν ακριβώς από την εκδήλωση αυτών των ανταγωνιστικών συμφερόντων, προσφυγές, ενστάσεις, συνεχείς παρατάσεις. Τα παραπάνω, όπως και τα καταγγέλει και η ίδια Επιτροπή Γεραπετρίτη, είχαν ως αποτέλεσμα κατά το χρόνο, δηλαδή το Φλεβάρι, στις 28 Φλεβάρι του 2023, να μην έχει παραδοθεί και να μην έχει τεθεί ολοκληρωμένα σε λειτουργία κανένα από τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας, τα οποία προβλέπονταν σε 4 τουλάχιστον συμβάσεις, των οποίων ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωση είχε παρέλθει εδώ και καιρό. Και μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύμβαση 10.004 του 2007 για την προμήθεια συστήματος ATCS, αυτό δηλαδή της αυτόματης πέδησης, στους Σειρμούς, όπου επί της ουσίας παραδόθηκε μετά από 10 χρόνια και ενώ με σύμφωνη με την έκθεση της Επιτροπής Γεραπετρίτη, όταν η ΓΕΑ ΟΣΕ παρέλαβε το έργο αυτό το 2018, τα συστήματα αυτά τα έκρινε μη λειτουργικά και με σημαντικές φορές, χωρίς καν να έχει λειτουργήσει. Και μάλιστα δήλωσε από τότε ότι χρειάζεται νέα σύμβαση για να ανατάξει τα συστήματα που είχαν τοποθετηθεί, μια νέα σύμβαση η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην λειτουργεί 20 σχεδόν χρόνια μετά τη σύμβαση που είχε ξεκινήσει. Το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με τη μη συντήρηση του δικτύου και των υποδομών λόγω της υπαχρηματοδότησης, καθώς και τη μεθοδευμένη συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, την ελλιπή εκπαίδευση και την εμπειρία του, διαμόρφωσε ακριβώς το εκρηκτικό μείγμα για τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων λαθών, τα οποία σε συνδυασμό με την παντελή απουσία τεχνολογικών μέτρων για την αποτροπή τους, δημιούργησαν ακριβώς τις συνθήκες για το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Παντελώς ανεπαρκής φάνηκε να είναι και μέσα από τη Εξεταστική Επιτροπή η ελεκτική δυνατότητα αλλά και η δραστηριότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων σε σχέση με την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Τέλος, αναδείχθηκαν οι αντιλαϊκές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου και την ταχύτητα μεταφοράς εμπορευμάτων σε βάρος όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Είναι αυτό το λεγόμενο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του μεταφορικού έργου. Αποδείχθηκαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται βασικά για μέτρα ασφαλείας μόνο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο,
ενώ ταυτόχρονα έχει εγκληματικές ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο όνομα του κόστους ωφέλους επιτρέπει να λειτουργούν στο δίκτυό της τρένα τα οποία δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και πυρασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι με άδεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων κυκλοφορεί η σειρμή και τα βαγόνια της ΓΙΟΣΕ, τα οποία νοικιάζει η Hellenic Train και τα οποία δεν έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και σπυρασφάλειας. Άλλωστε, η ίδια η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2021 επισημαίνει ότι το 2020 μόλι το 13% των διαδρομών του κεντρικού του διασυνδεδεμένου δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούσε το ολοκληρωμένο σύστημα ERTMS, δηλαδή αυτό το σύστημα διαχείρισης του μεταφορικού έργου. Αποδείχθηκαν δηλαδή οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κομμάτων και του αστικού κράτους, που υπηρετούν με κάθε κόστος την πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια στους σιδηρόδρομους και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φαίνεται από τα συνεχή συμβάντα τα οποία συμβαίνουν στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Το εσπευσμένο κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως και ο αποκλεισμός από την κυβερνητική πλειοψηφία καθοριστικών μαρτύρων, δεν επέτρεψαν να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς που ακολούθησε από τη σύγκρουση των τρένων. Όταν μάλιστα εκ των 57 νεκρών υπήρξαν θύματα πυρκαγιάς, καθώς επίσης δεν διερευνήθηκαν οι υπαίτιοι για την απαράδεκτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα και πριν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων. Επίσης, ως προς αυτά τα δύο τουλάχιστον ζητήματα, όπως τόνισε το ΚΚΕ αμέσως μετά το κλείσιμο, το εσπευσμένο κλείσιμο της Επιτροπής, με επιστολή την οποία έστειλε και το οποίο ζητούσε να συνεχιστεί η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για να μελετήσουν τη δικογραφία αλλά και να κληθούν και νέοι μάρτυρες, σε αυτή την επιστολή το Προεδρείο αλλά και η πλειοψηφία απάντησαν αρνητικά δια της σιωπής τους. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται ότι μέσα από αυτή την εξέλιξη προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα στα Τέμπη. Συμπέρασμα. Το σιδηροδρομικό έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 ήταν το τραγικό αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο τις τελευταίες δεκαετίες. Και εδώ είναι φανερές οι πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Και είναι προφανές ότι την πρώτη και βασική πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα φέρνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ευθύνη δεν παραγράφεται όσο ευνοϊκά και αν διαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο. Κανένα δεν πείθουν φυσικά τα μεγάλα λόγια περί ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ευθύνεται ως επικεφαλής της κυβέρνησης στη θητεία της οποίας συνέβη το τραγικό έγκλημα. Ευθύνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας την αντιλαϊκή σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, πρωτοστάτησε στην εφαρμογή με μεγαλύτερη ταχύτητα της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ευθύνεται γιατί παραπέμπει την ολοκλήρωση των στοιχειωδών έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε βάθος 20ετίας, ως το 2030, λέει. Ευθύνεται γιατί τα έργα αυτά, τα οποία θα χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο στο βαθμό το οποίο εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους του κεφαλαίου, όπως η ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων, ο πολλαπλασιασμός των λειτουργικών
των δρομολογίων, οι διασύνδεσεις και διαλειτουργικότητες σε αυτή την κατεύθυνση με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα συνεχίσουν να δίνονται με αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία και μακριά από τις ανάγκες του λαού για σύγχρονες και ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι προφανές ότι η πολιτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, τα τεράστια κενά και τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, φέρει ακέραια το αστικό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί και από κοινού προώθησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, υλοποίησαν την κατεύθυνση της διάσπασης και τεμαχισμού του ΟΣΕ, την αποψήλωση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού και την υποστελέχωση, ενώ στη συνέχεια προώθησαν την ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου τμήματος των μεταφορών. Αποδεικνύεται ακόμη μια φορά ότι τόσο με αμυγός κρατική ιδιοκτησία, όσο και μέσα από την πρόθεση της απελευθέρωσης, οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες αντιμετωπίζονται ως πεδίο κερδοφορίας και ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, ενώ η πραγματική ασφάλεια των δρομολόγιων και των επιβατών απλά και μόνο ως κόστος. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι ποινικές ευθύνες που αναδείχθηκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Οι δεδομένες πολιτικές ευθύνες, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, επισύρουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα για τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη την τελευταία τουλάχιστον 15ετία. Πρόκειται για ποινικές ευθύνες που προέκυψαν κατά τη διακατησία της Εξεταστικής Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών υποδομών και μεταφορών της περίοδου 2009-2023 και συγκεκριμένα των υπουργών Δημητρίου Ρέπα, Ιωάννη Ραγκούση, Μάκη Βορύδη, Κωστή Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Χρήστου Σπίρτζη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και κατά τη γνώμη μας οι ποινικές ευθύνες είναι οι εξής. Πρώτον, η δια της παραλήψεως διατάραξη της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, το οποίο αποτελεί κακούργημα. Για το κακουργηματικό λοιπόν αδίκημα αυτό, μέσα από το οποίο προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων και η βαριά σωματική βλάβη δεκάδων ακόμα ατόμων. Γιατί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι η νομοθετική αρχή και είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρομικό τομέα στην Ελλάδα και υπό την υποπτία του Υπουργείου δραστηριοποιούνται τόσο ΟΣΕ όσο και ΕΡΓΟΣΕ. Συνεπώς, η ανάθεση της υλοποίησης έργων που αφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε επαυτοποιημένους φορείς, δεν απαλλάσσει τον εκάστοτε Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών από την υποχρέωση για έλεγχο, για εποπτεία, αλλά και για οργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και υποδομών, με τελικό στόχο, πέρα των άλλων, την ασφάλεια στη σιδηροδρομική συγκοινωνία, στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η νομική αυτή υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού έχει ως περαιτέρω συνέπεια τη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης λόγω της θέσης τους για τον έλεγχο της στήρησης των ορών ασφαλούς διεξαγωγής της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας και της ορθής εποπτείας των οργανισμών που ήταν επιφορτισμένοι. Πράγμα το οποίο δεν έκαναν. Δεύτερη ποινική ευθύνη, ότι όλα αυτά έγιναν με ενδεχόμενο δόλο, με δεδομένο ότι η ελλείψη στα συστήματα ασφαλείας και η αδυναμία αποφυγής του ανθρώπινου λάθους ήταν σε γνώση λόγω της θέσης των αρμόδιων υπουργών υποδομών και μεταφορών, ανακύπτει το ζήτημα όχι απλά της αμέλειάς τους, αλλά και της συμπεριφοράς που μπορεί να θεωρηθεί ότι τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο, γιατί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα ενδεχόμενο δόλο πράττει εκείνος που προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα ως δυνατή συνέπεια της πράξης του και το αποδέχεται. Και τέτοιου είδους συστάσεις είχαν γίνει πάρα πολλές πριν το έγκλημα στα Τέμπη, όπως οι διάφορες επιστολές της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, της Πανελλήνιας Ένωσης του Προσωπικού Έλξη, όπως οι προδιοποιήσεις του Φίλιππου Τσαλίδη, Διευθύνου του Συμβούλου της ΤΡΕΝΟΣΕ, ή η ανακοίνωση της Δημοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης 20 μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη, που έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο σιδηρόδρομο. Τρίτον αδίκημα, θανατηφόρα έκθεση, η οποία αποτελεί κακούργημα. Επίσης, για όλους τους ανωτέρω υπουργούς υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για το κακουργηματικό αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης. Ακριβώς επειδή ήταν σε γνώση, λόγω της θέσης και των σχετικών του καθηκόντων, οι ελλείψεις και τα κενά στα ζητήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου, που συνδέονται τόσο με το συγκεκριμένο δυστύχημα, όσο και με πλήθος άλλων δυστυχημάτων που συνέβησαν στο παρελθόν, όπως το θανατηφόρο ατύχημα στο Άνδεδρο το 2017, που και τότε ο ισχυρισμός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Τέταρτον, η παράβαση του καθήκοντος που αποτελεί πλημέλημα. Και κατ' επέκταση θεμελιώνεται αυτό το αδίκημα, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών και μεταφορών, οι οποίοι είχαν την εποπτεία τους στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, παρέλειψαν σκόπιμα να επιβλέψουν το χρόνο ανάθεσης των έργων αυτών και με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Και πέμπτον, η αλλίωση του τόπου δυστυχήματος του εγκλήματος, όπου σοβαρά ζητήματα αλλά και ποινικές ευθύνες εγείρονται από την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος εγκλήματος, αφού λίγες μέρες μετά το έγκλημα, μετά από εντολές κυβερνητικών στελεχών αλλά και της περιφέρειας, ειδικά συνεργεία αλλίωσαν το συγκεκριμένο χώρο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο υλικό, χημικό και γενετικό, που ήταν απαραίτητο για τη σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης, που θα φώτιζε πλευρές του δυστυχήματος και ιδιαίτερα αυτό της έκρηξης που ακολούθησε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Η παραπάνω εξέλιξη θεωρούμε ότι συνδέεται και με την καταγγελόμενη, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, απώλεια του βιντεοληπτικού υλικού για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Συνδέεται επίσης και υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης με το γεγονός ότι είχαμε ισχυρότατη έκρηξη και πυρκαγιά που προήλθε από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και η οποία αποτέλεσε και βασική αιτία ενός μεγάλου τμήματος, ενός μεγάλου μέρους των 57 επιβατών οι οποίοι χάθηκαν στο έγκλημα αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, πολλαπλασιάζονται τα ερωτηματικά για το τι πραγματικά μεταφέρονται στην αμαξοστοιχεία, που ενδεχομένως να μην ήταν μόνο διαλύτες, αλλά και εκρηκτικά υλικά. Και αυτό ακριβώς αποτελεί και μία εξήγηση επιπλέον για το εσπευσμένο της υπερκάλυψης με φερτά υλικά και της αλλίωσης του τόπου του εγκλήματος. Βεβαίως, θέτουμε τις παραπάνω ευθύνες γνωρίζοντας πολύ καλά ότι λειτουργεί για τους υπουργούς το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, το οποίο το ΚΚΕ έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή και το οποίο σε κάθε συνταγματική αναθεώρηση ζητά να καταργηθεί. Όμως και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση το 2019 το απέρριψαν το αίτημα του ΚΚΕ περί κατάργησης της ευθύνης υπουργών, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτή τη λογική. Και βεβαίως, ζητάμε να συνεχίσει η Εξεταστική Επιτροπή τη λειτουργία της, να κριθούν και νέοι μάρτυρες που να διερευνήσουν και να φωτιστούν πλευρές αυτού του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει το συγκεκριμένο του πόρισμα, και βεβαίως μέσα από αυτά βγαίνει και η υπόθεση το πώς πρέπει να συγκροτούνται από εδώ και μπρος εξεταστικές αλλά και προανακριτικές επιτροπές. Η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι οι επιτροπές αυτές, τόσο τις εξεταστικές
όσο και τις προκαταρκτικές, κανένα κόμμα δεν πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία για να μην υπάρχουν δυνατότητες σε ένα κόμμα να μπορεί να μπλοκάρει τη λειτουργία των επιτροπών, να συσκοτίζει και να συγκαλύπτει το έργο τους.